Σύλλογος Παραπληγικών Δράμας είναι μια από τις πιο δραστήριες οργανώσεις στην Ελλάδα που διεκδικεί πράγματα που σε άλλες πολιτισμένες κοινωνίες θεωρούνται αυτονόητα. Καλύτερη ποιότητα ζωής, ανεξάρτητη διαβίωση, ισότιμη συμμετοχή στη ζωή, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε κάθε πτυχή της ζωής και στον έλεγχο της ζωής του καθενός. Πράγματα αυτονόητα που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται όχι μόνο στη Δράμα, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι αυτό της κακής προσβασιμότητας των πόλεων. Αν και η Δράμα θεωρείται σε σύγκριση με πολλές άλλες ελληνικές, αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις, πολύ καλύτερη στο επίπεδο αυτό, οι πολίτες με αναπηρία είναι αποκλεισμένοι από την αγορά. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα, χωρίς κινδύνους στα πεζοδρόμια της πόλης, δεν μπορούν να μπουν στα εμπορικά καταστήματα για να κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια, δεν μπορούν να πιούν ένα καφέ σε καφετέρια, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μία ταινία στον κινηματογράφο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συζητώ μαζί σου με ένα τόσο δραστήριο άτομο σαν και σένα. Από πού πηγάζει αυτή η δραστηριότητα, από πού πηγάζει αυτή η όρεξη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, την οποία έχεις? Η χαρά είναι δική μου, Άρη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, γιατί νομίζω είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα πείρας όλα αυτά τα χρόνια, εμπειριών, και το κυριότερο είναι θέμα οικογένειας, τον οικογενειακό περίγυρο, τον φιλικό, τον σχολικό, θέμα διαπαιδαγώγησης. Δεν ξέρω, ίσως να πηγαίνει και πολύ μακριά η ιστορία από τα παιδικά χρόνια, τις εμπειρίες που είχα, το πώς μεγάλωσα, το πώς με αντιμετώπιζαν. Φυσικά δεν ήταν όλα ρόδινα, δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι τέτοιο, και ίσως αυτό να ήταν που σε ένα σημείο με ατσάλωσε κιόλα. Αλλά και πάλι πιστεύω είναι θέμα χαρακτήρα. Ίσως είναι αυτό που λένε ότι δεν σε σκοτώνει, σε δυναμώνει. Κάποιος τους ρίχνει, κάποιος τους απογοητεύει, κάποιος τους ατσαλώνει. Πιθανότατα εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία που τους ατσάλωσε και τους πείσμωσε. Δεν θέλει δύναμη ψυχής να μπορείς να αντιμετωπίζεις αυτή τη ζωή, η οποία δεν είναι, για να λέμε και την αλήθεια, και η καλύτερη όχι για όλους μας. Όχι, έτσι, δεν όχι, είναι. Όχι, δεν πολύ είναι περισσότερο για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα που αντιμετωπίζεις εσύ. Δυστυχώς για όλους μας δεν είναι ο όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος, και ειδικά για τους ανθρώπους με αναπηρία. Οποιαδήποτε είδους αναπηρία και τις οικογένειές τους, είναι ιδιαίτερες δύσκολες οι συνθήκες. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, έχεις να αντιμετωπίσεις και την κοροϊδία και την ειρωνία και το χλεβασμό. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Δεν λέω ότι είναι μια κακή ρατσιστική κοινωνία, αλλά υπάρχει και ο ρατσισμός. Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Γιατί και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτός ο ρατσισμός ήταν κάτι το οποίο αφήσαμε στο παρελθόν. Όχι. Ότι τώρα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαφορετικά ναι, το κόσμο. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά με τους νέους ανθρώπους. Έχουμε τρομερή διαφορά. Και πιθανότατα είναι η ευαισθητοποίηση που γίνεται και οι επαφές που έχουν, γιατί πλέον ο άνθρωπος με αναπηρία δεν ντρέπεται για την αναπηρία του. Εμείς έχουμε κάνει σημαία την αναπηρία μας. Βγαίνουμε έξω, απολαμβάνουμε τη ζωή, χαιρόμαστε, προσπαθούμε να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, και ίσως αυτό ο κόσμος το αναγνωρίζει, το εκτιμά, και οι νέοι άνθρωποι το αποδέχονται, και μπορούν πλέον μέχρι ένα σημείο να σε αποδεχτούν σαν ίσο. Όταν λέω μέχρι ένα σημείο, δεν εννοώ ότι θα σου φερθούν διαφορετικά ή άσχημα, αλλά όταν πας μια παρέα, να επιλέξεις μια καφετέρια, ένα εστιατόριο, και ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος, αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουν τις επιλογές τους για χάρη του ενός. Mm-hmm. Και η αναπηρία δεν είναι στο άτομο, την αναπηρία την έχει η κοινωνία. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία ένα άτομο με αναπηρίες, σε σχέση βεβαίως και σε σύγκριση με το πώς αντιμετώπιζε το ίδιο άτομο 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν? Υπάρχει μια πρόοδος σε επίπεδο δικαιωμάτων? Πιστεύω ναι. Ναι, και μεγάλη, πολύ μεγάλη πρόοδος. Σκεφτείτε τώρα, η Δράμα πριν 30 χρόνια ήξερε ότι θα πει ράμπα. Mm-hmm.